Ένας 47χρονος κάτοικος Αριδαίας Πέλλας σκοτώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο ύψος Γαλιψού. Πιο συγκεκριμένα, το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες και ο οδηγός να εξέλθει από το παρμπρίζ. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και εμπεριστατωμένες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, επρισμή διακεκριμένες φθορές σε 32 κάδους απορριμμάτων που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα του Σεπτεμβρίου 2015 έως τον Απρίλιο του 2016 στην πόλη της Κομωτινής. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 4 ημεδαποί, 3 17χρονοι και ένας 18χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τις έρευνες, το παραπάνω χρονικό διάστημα στην Κομωτινή, οι 4 δράστες, ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις, προξένησαν πυρκαγιά σε 32 κάδους απορριμμάτων με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή τους. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών, ένας από τους 17χρονους είχε συλληφθεί από τους παραπάνω αστυνομικούς, διότι έθεσε πυρκαγιά σε άλλους 2 κάδους στην Κομωτινή. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υπευλήθη στην Εισαγγελέα Πλημμυριωδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κομωτινής. 2 ειδικοί φρουροί και ένας αρχιφύλακας εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομης εισαγωγής, διακίνησης και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών που εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης. 18 Έλληνες ηλικίας 27 έως 59 ετών συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές των Χανίων αλλά και στην Κομωτινή και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για αδικήματα που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα 18 άτομα τα οποία βαρύνονται με συναφείς κατηγορίες, μεταξύ αυτών και οι ειδικοί φρουροί που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν από το 2007 σε Κρήτη και Κομωτινή, προμηθεύονταν από χώρες του εξωτερικού διαμέσου εταιριών ταχυμεταφορών μη λειτουργικά όπλα ή τμήματα όπλων και αφού τα τροποποιούσαν, τα μετέτρεπαν σε ενεργά και τα διοχέτευαν στην ενδοχώρα. Στο πλαίσιο των ειδικών ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 πιστόλια, 9 πολεμικά τυφέκια, 3 χειροβομβίδες, 22 καραμπίνες, 11 αεροβόλα, 22.863 φυσίγκια πιστολιών, 3.444 φυσίγκια πολεμικού τυφεκίου, 65 γεμιστήρες, 1.637 κυνηγετικά φυσίγκια και 89 εξαρτήματα όπλων.